Στις Βρυξέλλες βρίσκονται οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έκτακτη σύνοδο που συγκλήθηκε για το μεταναστευτικό. Ωστόσο, τις εργασίες της κινδυνεύει να επισκιάσει η απόφαση της Γερμανίας για επαναφορά των συνοριακών ελέγχων. Βασικό θέμα συζήτησης η πρόταση της Κομισιόν για μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες συνολικά 160.000 προσφύγων, 66.400 από την Ελλάδα, των υπολείπων από Ιταλία και Ουγγαρία. Ωστόσο, ορισμένες χώρες είναι αρκετά διστακτικές στο να αποδεχθούν την πρόταση Juncker, ιδίως οι Ανατολικές. Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους να υπάρξουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις αποδοχής προσφύγων και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, αύξησε την πίεση σε βάρος τους, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας από τους Υπουργούς Εσωτερικών, θα συγκληθεί σύνοδος κορυφής μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των διπλωματών συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ το γερμανικό Σπίγκελ υποστήριξε ότι κυοφορείται η σκέψη να ανταμείβονται οι χώρες που αναλαμβάνουν να φιλοξενήσουν περισσότερους πρόσφυγες.